Τώρα κυρίες και κύριοι, θα πάμε στο συνέδριο της ΚΕΔΕ. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του τρίμερου ετήσιου τακτικού συνεδρίου της ΚΕΔΕ που διεξήχθη στο Βόλο με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των τελευταίων ετών, όπως επισημαίνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Θα πάμε να δούμε τα συμπεράσματα του συνεδρίου με τον κύριο Δημήτρη Καραστέργιο, τον επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Δασκάτης, πρώην δήμαρχο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας, της ΠΕΔ. Κύριε Καραστέργιο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Βαγκρατσά και σε εσάς και στους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Βλέπουμε ότι φέτος το συνέδριο ξεπέρασε πάνω από 1.800 συνέδρους, παρατηρητές και όχι μόνο, που παρακολούθησαν για τρεις μέρες τις εργασίες με καυτά σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού. Για πείτε μας λίγο τα σημαντικά θέματα που απασχόλησαν το συνέδριο και τι ζητήματα βάλατε εσείς οι αυτοδιοικητικοί για την επόμενη μέρα, γιατί υπάρχουν δυσκολίες, κύριε Καραστέργιε. Ναι, ναι. Πραγματικά η συμμετοχή ήταν πρωτοφανής. Περισσότεροι από 1.800 αυτοδιοικητικοί συμμετείχαν στις εργασίες του συνεδρίου στο Βόλο, οι οποίες στέφθηκαν με μεγάλη επιτυχία, διότι δόθηκε ο χρόνος σε όλους τους αυτοδιοικητικούς να αναδείξουν τα πολλά προβλήματα της αυτοδιοίκησης, κυριότερα από τα οποία είναι η κυβερνησιμότητα των Δήμων, η διοικητική και η οικονομική τους αυτοτέλεια, η στελέχωσή τους με επιστημονικό προσωπικό, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν, και η οικονομική στήριξή τους μέσα από προγράμματα τα οποία θα τους δώσουν τη δυνατότητα να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της εποχής και, και στα προβλήματα της καθημερινότητας. Μάλιστα. Πάντως βλέπουμε ότι εγκρίθηκε και το τελικό κείμενο των συμπερασμάτων και ειδικά το φλέγον θέμα του ενεργειακού η ΚΕΔΕ το έχει πολύ ψηλά, κύριε Καραστέργιο. Ναι, ναι, στόχος όλων των Δήμων είναι να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις αυξημένες τιμές της ενέργειας. Από εκεί και πέρα να δούμε και τη δυνατότητα να δημιουργηθούν πράσινοι δήμοι, ενεργειακοί δήμοι, να ιδρύσουν ενεργειακές κοινότητες, και αυτό ήταν ένα σημαντικό θέμα το οποίο μας απασχόλησε, και στη συνέχεια βέβαια να μπορέσουμε μέσα από ίδια έσοδα που θα παρέχουν οι δήμοι από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να μειώσουμε το κόστος των ανταποδοτικών. Η επόμενη μέρα λοιπόν για τους δήμους, η πρόσκληση της νέας εποχής είναι πράσινοι δήμοι, βιώσιμοι δήμοι, οι οποίοι θα μπορούν μέσα από τις ενεργειακές κοινότητες να παράγουν με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας την ενέργεια που αποτείται για τον ηλεκτροφωτισμό και γενικότερα για τις λειτουργικές τους δαπάνες, μειώνοντας, όπως σας είπα, το κόστος για τα ανταποδοτικά. Γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα είναι σε ένα πρώιμο στάδιο. Ο πολίτης καλείται και οι δήμοι καλούνται να ανταπεξέλθουν στις υπερβολικά υψηλές τιμές της ενέργειας. Πάντως γι' αυτό λοιπόν αυτό μας απασχόλησε σε μεγάλο μέρος του συνεδρίου. Μάλιστα, είναι πάντως είναι καυτά τα ζητήματα. Έτσι με τους συναδέλφους σας που μιλήσατε και από άλλες περιοχές της χώρας, ποια άλλα ζητήματα καυτά έχουν, κύριε Καραστέργιο? Τα πιο καυτά ζητήματα είναι αυτά που προανέφερα, δηλαδή η υποστελέχωση των υπηρεσιών. Ναι. Με την κινητικότητα αποδυναμώθηκαν οι Δήμοι, ιδιαίτερα οι μικροί ορεινοί Δήμοι όπως είναι και ο Δήμος Δεσκάτης, αντιμετωπίζουν πρόβλημα έλλειψης επιστημονικού προσωπικού. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να οριμάσουν μελέτες, να εκπονήσουν μελέτες και να ενταχθούν σε χρηματοδοτικά εργαλεία που θα φέρουν και τους απαιτούμενους πόρους που χρειάζονται για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις των καιρών. Πάντως υπάρχει μεγάλος προβληματισμός στους αυτοδιοικητικούς και αυτό είναι και ένα λίγο αρνητικό, γιατί πάμε σε μια προεκλογική περίοδο σιγά σιγά, κύριε Δήμαρχε. Ναι, το 2023 είναι μια εκλογική χρονιά. Έτσι. Και για την κυβέρνηση και για την αυτοδιοίκηση έγινε ένας απολογισμός. Διαπιστώθηκε ότι παρόλη την οικονομική ενίσχυση των Δήμων μέσω των ΚΑΠ αυξήθηκε, είναι χαρακτηριστικό αυτό και αξίζει να το σημειώσουμε, κατά 31% η χρηματοδότηση των Δήμων για την τριετία 2021-2022. Βέβαια
υπολείπεται άλλο ένα 15% αύξηση μέσω των ΚΑΠ των κονδυλίων που πρέπει να έρθουν στους Δήμους. Αυτά νομίζω ότι σε συνδυασμό με τη δίκαια κατανομή τους, ούτως ώστε να επιτευχθεί μια πολιτική συνοχή, δηλαδή να περάσουν και στους μικρούς ορεινούς Δήμους, θα μπορέσουν να δώσουν λύσεις σε αυτά τα κονδύλια σε αρκετά προβλήματα. Όπως σας είπα, η οικονομική στήριξη των Δήμων σε συνδυασμό με τη στελέχωσή τους είναι η πρόκληση της νέας εποχής. Τα ψηφίσματα της ΚΕΔΕ μας κάνουν να αισιοδοξούμε ότι αν θα ανταποκριθεί η κυβέρνηση στα ψηφίσματα τα οποία ήταν ομόφωνα τα περισσότερα, νομίζω ότι η επόμενη μέρα για τους Δήμους θα είναι μια μέρα η οποία μπορεί να μας δίνει αισιοδοξία και μέσα από την κατάλληλη οργάνωση και πολλή δουλειά να ανταπεξέλθουμε στα προβλήματα της εποχής. Μάλιστα. Κύριε Καραστέργιο, είστε ένας έμπειρος αυτοδιοικητικός, διατελέσατε δήμαρχος από το 2014 μέχρι το 2019. Σήμερα από το 2019 μέχρι και σήμερα είστε ο επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΤ. Οι επόμενοι στόχοι σας ποιοι είναι? Ήσασταν στο συνέδριο, είδατε τα καυτά ζητήματα, είστε και πάλι μπροστάρις? Δηλαδή σε λίγους μήνες που θα έχουμε τις αυτοδιοικητικές εκλογές και σιγά σιγά ακούγονται ονόματα, ανακοινώνονται υποψηφιότητες, θα διεκδικήσει και πάλι, θα ζητήσει την ψήφο των πολιτών του Δήμου Δεσκάτης ο Δημήτρης ο Καραστέργιος, ο πρώην δήμαρχος και νυν επικεφαλής της Μίζωνας Αντιπολίτευσης? Ποιοι είναι οι στόχοι σας σε μια δύσκολη αυτοδιοικητική περίοδο με πολλά καυτά ζητήματα? Ναι, στόχος μου είναι, γι' αυτό ήμουν και στο συνέδριο, να παρακολουθώ από κοντά τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, όπως κάνουν βέβαια και στον Δήμο Δεσκάτης. Παρακολουθώ πολύ στενά και εγώ και οι συνεργάτες μου όλο αυτό το διάστημα, ασκώντας από το θεσμικό μας ρόλο δημιουργική αντιπολίτευση όλα τα προβλήματα αυτής της περίοδου, τα οποία όπως αναφέρατε είναι πάρα πολλά. Είναι πρόκληση για μας να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε ως η νέα Δημοτική Αρχή, και να σας ανακοινώσω ότι μαζί με τους συνεργάτες μου έχουμε ξεκινήσει ήδη ένα κύκλο επαφών να στελεχώσουμε ένα νέο ψηφοδέλτιο και να διεκδικήσουμε στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023 ξανά την εκλογή μας στο Δήμο Δεσκάτης. Μας πιστεύουμε αυτό είναι μια ότι διαθέτουμε την εμπειρία, έχουμε την όρεξη. Μάθαμε σε όλο αυτό το διάστημα, γιατί παρακολουθούμε, όπως σας είπα, στενά τα προβλήματα του Δήμου, αρκετά και από τη θέση της αντιπολίτευσης και με μια ανανεωμένη πρόταση, την οποία θα τη στηρίζουν ενεργοί πολίτες που στόχος έχουν την ανιδιοτελή προσφορά για το Δήμο, να οργανώσουμε μια ομάδα η οποία θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις και τις απαιτήσεις των καιρών. Μας, άρα είναι μια είδηση αυτή τη στιγμή. Πειράματα. Έχουμε μια είδηση χρειάζεται ότι ο Δημήτρης... γνώση, όραμα, όρεξη και νομίζω ότι η ομάδα η οποία θα συγκροτήσουμε θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Μας, και άρα μας δίνετε μια είδηση, κύριε Καραστέργιο, ότι θα είστε ξανά υποψήφιος δήμαρχος της Δεσκάτης στις εκλογές, στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2023 και ήδη ξεκινήσατε τις επαφές και τις συναντήσεις με τους συνεργάτες σας. Σωστά, σωστά. Μάλιστα. Τι είναι αυτό που σας κάνει να ξαναδιεκδικήσετε το Δήμο Δεσκάτης? Τι δεν έγινε από το 19 μέχρι σήμερα που είναι δήμαρχος εκεί στη Δεσκάτη ο Δημήτρης Κορδίλας και ο Δημήτρης Καραστέργιος θέλει και πάλι να μπει μπροστά για να το αλλάξει? Σαν προηγούμενη Δημοτική Αρχή είχαμε αφήσει σε εξέλιξη μια σειρά από έργα, τα οποία αρκετά ολοκληρώθηκαν, πολλά όμως δεν ολοκληρώθηκαν. Το διάστημα αυτό προέκυψαν και νέες ανάγκες. Και πιστεύω ότι είναι πρόκληση για μας να κατέβουμε με προτάσεις συγκεκριμένες. Οργάνωσης καταρχήν του πρωτογενούς τομέα, στήριξης της παραγωγής μας. Αυτός είναι ο κύριος στόχος μας, υποδομές αλλά και επιστημονική υποστήριξη του αγρότη για να μπορέσουμε να δώσουμε ζωή στο Δήμο και στα χωριά μας. Κύριε Βαγκρατζά, όπως σας είπα, η περίοδος είναι δύσκολη. Η ενεργειακή κρίση, η οικονομική κρίση, γενικότερα η περιραίωσα ατμόσφαιρα πιέζουν ασφυκτικά τους πολίτες και ιδιαίτερα τους πολίτες της επαρχίας και των μικρών ορεινών Δήμων. Άρα πιστεύουμε ότι μέσα από ένα πρόγραμμα το οποίο θα συμπεριλαμβάνει υποδομές και ουσιαστική στήριξη ιδιαίτερα στον πρωτογενή τομέα, αλλά και βέβαια και σε όλους τους άλλους
τομείς να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στα χωριά μας και να δώσουμε τις λύσεις που τις έχουν ανάγκη. Θα δούμε συνεργασίες, θα κάνετε ανοίγματα. Δεν θέλω να σχολιάσω σε αυτή τη στιγμή το έργο του κυρίου Πορδίλα, το οποίο είναι σε εξέλιξη. Αυτό το κάνουμε μέσα από τα Δημοτικά Συμβούλια, όπως σας είπα, με κριτική πάντα διάθεση και με δημιουργική αντιπολίτευση, κάνοντας προτάσεις. Οι πολίτες θέλουν μια νέα δημοτική αρχή η οποία θα προχωρήσει ένα βήμα μπροστά. Και όπως σας είπα, έχουμε στο σχεδιασμό μας ένα πρόγραμμα κοστολογημένο, ρεαλιστικό, το οποίο θα απαντά με έργα στις απαιτήσεις της εποχής. Μάλιστα. Αυτός είναι ο στόχος μας. Και από εκεί και πέρα, άλλο ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Ωραία. Που πρέπει αυτές τις μέρες να το δούμε με μια άλλη ματιά και να το βάλουμε στο επίκεντρο των διεκδικήσεών μας. Ωραία. Είναι η αλληλεγγύη και η κοινωνική πρόνοια. Πολλοί πολίτες δοκιμάζονται. Ο Δήμος Δεσκάτης θα πρέπει να είναι δίπλα σε αυτούς τους πολίτες. Το πρόγραμμά μας, εκτός από έργα υποδομής, είναι ανθρωποκεντρικό. Έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Άρα, εκτός από θέσεις εργασίας, θέλουμε να σκύψουμε πάνω σε όλα τα προβλήματα και να μπορέσουμε να κάνουμε την καθημερινότητα των πολιτών όσο το δυνατόν καλύτερη. Θα δούμε συνεργασίες. Αυτό είναι το όνομά μας σε γενικές γραμμές. Αυτή είναι η στόχη μας. Κύριε Καραστέριο, αυτό θέλουμε θα να υλοποιήσουμε στη νέα δημοτική περίοδο που θα ακολουθήσει μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου του 2023. Κύριε Καραστέριο, θα δούμε συνεργασίες. Συνεργασίες θα δούμε, θα κάνετε ανοίγματα και λοιπά. Συνεργασίες, γιατί κάποιοι λένε ότι το 19 δεν κάνατε ανοίγματα και μπορούσατε να κερδίσετε τις εκλογές στη δεύτερη Κυριακή. Θα κάνετε ανοίγματα. Τα ανοίγματα, οι συνεργασίες, όπως ορθότερα πολιτικά λέγεται, είναι στην ιδιοσυγκρασία μας. Πιστεύουμε στην πολυφωνία, πιστεύουμε στον πλουραλισμό, θέλουμε να κάνουμε συνεργασίες με όλους τους χώρους, και τους πολιτικούς, αλλά και τους κοινωνικούς, χωρίς αποκλεισμούς. Εμείς θέλουμε δίπλα μας. Θέλουμε μαζί στον αγώνα που έχουμε να δώσουμε, γιατί κανένας δεν περισσεύει, ανθρώπους οι οποίοι έχουν όραμα να δουν τον τόπο μας, το Δήμο Δεσκάτης, καλύτερα. Οπότε χωρίς αποκλεισμούς θα κάνουμε ένα κάλεσμα να αγκαλιάσουμε όλους αυτούς τους ενεργούς πολίτες που έχουν διάθεση να προσφέρουν και νομίζω ότι στο τέλος η ομάδα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το νέο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο θα παρουσιάσουμε στον κόσμο, θα πείθει και θα αγκαλιάζει όλους τους πολίτες. Ωραία. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας, κύριε Καραστέριο, στο Δελτίο Ειδήσεων του West. Θα τα πούμε και το επόμενο διάστημα. Και εγώ, κύριε Βατρατσά, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας.